إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο كتاب التوحيد، το βιβλίο του μονοθεϊσμού του شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، και το διαβάζουμε σε επεξήγηση του شيخ محمد بن صالح الوثيمين από το Al-Qawl al-Mufid. Και επίσης, όπου κριθεί απαραίτητο, διαβάζουμε και άλλες επεξηγήσεις των ουλεμά, των λογίων. Κεφάλαιο 36 λοιπόν στο Kitab Tawhid, και σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε, όπως τιτλοφορείται και το κεφάλαιο 36, το να επιθυμείς με τις πράξεις σου, πράξεις λατρείας δηλαδή, ανάρετες πράξεις, τα επίγεια. Τα επίγεια αυτού του κόσμου. Όταν κάνεις ανάρετες πράξεις για να κερδίσεις κάτι επίγειο, τότε αυτό είναι πολυθεϊσμός. Το να κάνεις ανάρετες πράξεις με σκοπό να κερδίσεις κάτι επίγειο, αυτό είναι πολυθεϊσμός. Συγκεκριμένα είναι μια μικρή μορφή πολυθεϊσμού, αυτό είναι ο γενικός κανόνας, και υπάρχουν μορφές που περιέχεται και μεγάλος πολυθεϊσμός. Το να επιθυμείς λοιπόν με τις πράξεις, πράξεις λατρείας, ανάρετες πράξεις, τα επίγεια αυτού του κόσμου, τότε η πράξη αυτή ακυρώνεται και δεν γίνεται αποδεκτή από τον ύψιστο. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 35, είδαμε ότι οι πράξεις λατρείας, είδαμε τις πράξεις λατρείας που γίνονται με σκοπό την επίδειξη στους άλλους, για να θαυμάσουν οι άλλοι. Σε αυτό το κεφάλαιο τώρα η διαφορά είναι ότι το άτομο κάνει πράξεις λατρείας ή ανάρετες πράξεις έτσι ώστε να κερδίσει κάτι, να έχει μια επίγεια ωφέλεια. Μπορεί λοιπόν κατά κάποιον τρόπο να δείχνει μια ειλικρίνεια στη λατρεία του, αλλά ο αυτοσκοπός που κρύβεται μέσα του είναι να κερδίσει κάτι. Το κάνει για να κερδίσει κάτι. Κάτι από τα επίγεια, όπως παράδειγμα χρήματα, μια κοινωνική θέση κτλ. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα πιο συγκεκριμένα. Κάποιος κάνει το αδάν, για παράδειγμα, το κάλεσμα της προσευχής, μόνο και μόνο ως σκοπό να λάβει χρήματα ως εργασία. Κάποιος, άλλο παράδειγμα, σπουδάζει τη θρησκεία του Ισλάμ με σκοπό να αποκτήσει ένα χαρτί επιβεβαίωσης, ένα δίπλωμα, ένα πτυχίο, να ανέβει σε θέση. Κάποιος, άλλο παράδειγμα, λατρεύει τον Αλλά για να βοηθηθεί σε αυτή τη ζωή, γύρω του να τον ωφελήσουν με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Ή κάποιος λατρεύει τον Αλλά έτσι ώστε να αναγνωριστεί και να εκτιμηθεί ως άτομο ο ίδιος. Αυτό που πρέπει τώρα να κρατήσουμε, υπάρχουν βεβαίως πολλά άλλα παραδείγματα, αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ως κανόνα είναι ότι όλα αυτά τα καλά και τα ενάρετα γίνονται με αντικειμενικό σκοπό το κέρδος και όχι για χάρη του Αλλά. Εδώ είναι το λάθος, εδώ είναι ο πολυθεϊσμός. Γι' αυτό και στα παραδείγματα που είδαμε βλέπουμε την αστοχία αυτή ως προς τον σκοπό. Ο σκοπός είναι τα χρήματα, ο σκοπός είναι η κοινωνική θέση, ο σκοπός είναι να ωφεληθεί, ο σκοπός είναι να αναγνωριστεί, ο σκοπός, έτσι ο αυτοσκοπός. Σκοπός λοιπόν είναι αυτό, το επίγειο κομμάτι, όχι να ευχαριστηθεί ο ύψιστος.
Δεν γίνεται δηλαδή για χάρη του Αλλάχ subhanahu wa ta'ala, αλλά για επίγειο κέρδος. Και αυτό είναι το λάθος και αυτό είναι το πολυθεϊστικό κομμάτι. Κάποιος σε αυτό το σημείο τώρα μπορεί να πει τι συμβαίνει, τι γίνεται με την ντουά όταν κάνουμε ντουά, όταν κάνουμε επίκληση προς τον ύψιστο για ένα επίγειο κέρδος ή για ένα επίγειο θέμα το οποίο μας αφορά. Είναι αυτό χαράμ? Είναι αυτό κάτω από αυτήν την πολυθεϊστική κατηγορία? Όχι, δεν είναι χαράμ. Ούτε μπαίνει κάτω από αυτήν την πολυθεϊστική κατηγορία. Θα ήταν όμως αμαρτία και θα έμπαινε κάτω από αυτήν την πολυθεϊστική κατηγορία όταν γενικά και αόριστα κάναμε ντουά στον Αλλάχ subhanahu wa ta'ala μόνο σαν αυτό σκοπό να κερδίσουμε κάτι από τα επίγεια. Εκεί τότε ναι, όπως είδαμε και από τα παραδείγματα. Και βεβαίως αυτή την κατηγορία δεν μπαίνει η εργασία. Το να εργάζεται ένα άτομο για να κερδίσει χρήματα ούτως ώστε να επιβιώσει. Με την προϋπόθεση βεβαίως ότι η εργασία αυτή είναι χαλάλ. Αυτά επιτρέπονται. Ο γενικός λοιπόν κανόνας είναι ότι δεν λατρεύω τον Αλλάχ έτσι ώστε να κερδίσω κάτι από τα επίγεια θέματα μου. Λατρεύω τον Αλλάχ γιατί είναι ο μόνος άξιος λατρείας. Ο γενικός κανόνας λοιπόν είναι, το ξαναεπαναλαμβάνουμε, το ξαναλέμε, δεν λατρεύω τον Αλλάχ. Δεν λατρεύω τον Αλλάχ έτσι ώστε να κερδίσω κάτι από τα επίγεια θέματα μου. Λατρεύω τον Αλλάχ γιατί ο Αλλάχ είναι ο μόνος άξιος λατρείας. Ένα καλό παράδειγμα που αναφέρει και ο Αλλάμα είναι αυτοί που λένε ότι η προσευχή κάνει καλό μέσω γυμναστικής. Είναι ένα καλό μέσο γυμναστικής η προσευχή. Ή ένα άλλο που λένε ότι η νηστεία σε βοηθάει να αδυνατήσεις. Ορισμένοι επικεντρώνονται σε αυτά και αυτό είναι το λάθος. Είναι λάθος να προσεύχεσαι με σκοπό, έτσι ξανατονίζουμε το σκοπό, με σκοπό να γυμνάζεσαι, και είναι λάθος να νηστεύεις με σκοπό να αδυνατήσεις. Προσεύχεσαι γιατί οφείλεις να ανατρέψεις και να υπακούσεις τον Αλλάχ και νηστεύεις διότι ο Αλλάχ σε διέταξε να το κάνεις έτσι ώστε να γεμίσεις με τάκουα, με θεοφοβία και θεοσέβεια. Προτεραιότητα δηλαδή είναι το κομμάτι ως προς την ευχαρίστηση του Αλλάχ subhanahu wa ta'ala και το κάνουμε διότι μας έχει διατάξει να το κάνουμε, και το επίγειο κέρδος που μπορεί να ακολουθήσει δεν είναι αυτός σκοπός, δεν είναι ο σκοπός, δεν είναι η πρόθεσή μας. والله سبحانه وتعالى لي στο κεφάλαιο 11 στίχος 15 και 16 διαβάζουμε من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Και στο κεφάλαιο 16, ουλάικα الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Όποιος επιθυμεί τη ζωή του κόσμου αυτού και τις απολαύσεις του, τότε σε αυτούς θα τους δώσουμε, θα τους ξεπληρώσουμε τις πράξεις τους χωρίς καμία μείωση. Και αυτοί είναι εκείνοι που στη μέλουσα του ζωή δεν θα έχουν παρά μόνο τη φωτιά σαν αμοιβή, και μάταια θα είναι τα σχέδιά τους και καμιά επιρροή δεν θα έχουν οι πράξεις τους. Κεφάλαιο 11 στίχος 15 έως 16. Αυτός που επιθυμεί τη ζωή αυτού του κόσμου και τις απολαύσεις του είναι αυτός που με τις ενάρετες πράξεις προσπαθεί να κερδίσει τα επίγεια. Με τις ενάρετες πράξεις έχει κάνει σκοπό να κερδίσει τα επίγεια. Και ο ύψιστος λέει ότι στη μέλουσα ζωή δεν θα υπάρχει τίποτα για αυτόν εκτός από τη φωτιά. Και αυτό γιατί? Γιατί οι ενάρετες πράξεις του είχαν πρόθεση μόνο να κερδίσει τα εγκόσμια και όχι να κερδίσει την ευχαρίστηση του Αλλάχ. Όποιος λοιπόν είναι προσκολλημένος σε αυτήν την επίγεια ζωή
και αυτή η κοσμική ζωή είναι ο αυτός σκοπός του και δεν δίνει σημασία στο μετά, στο μεταθάνατον, τότε ο Αλλάχ θα τον ξεπληρώσει σε αυτή τη ζωή με την άδειά του, αλλά στη μεταθάνατο ζωή δεν θα έχει κάτι να τον περιμένει ως ανταμοιβή, παρά μόνο θα έχει τιμωρία. Και εδώ πέρα τίθεται το ερώτημα, θέλεις, επιθυμείς σε αυτή τη ζωή τα πλούτη και τις χαρές της και έχεις αυτά ως σκοπό, το τονίζουμε, ως σκοπό. Okay, ο Αλλάχ σου λέει ότι θα τα πάρεις μέχρι τελευταία δεκάρα, ότι σου είναι γραμμένο βεβαίως και εφόσον το επιθυμεί, αλλά μετά στην πραγματική αιώνια ζωή δεν θα έχεις κανένα μερίδιο από αυτήν. Από τη μεταθάνατο ζωή δεν θα έχεις κανένα μερίδιο από αυτήν. Άρα λοιπόν, ο έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός που επενδύει στη μέλουσα ζωή και όχι σε αυτήν εδώ την προσωρινή, και όπως λέει και ο ύψιστος στο κεφάλαιο 3 στίχος 14 στο Κοράνι, ότι τα μάτια των ανθρώπων θα μπώνονται από την αγάπη που έχουν για τις ευθυμίες, τις γυναίκες, την οικογένεια, την συσσόρευση θησαυρών, χρυσάφια και ασήμια. Όλα αυτά είναι απολαύσεις αυτής της ζωής. Η καλύτερη όμως ευχαρίστηση, διαμονή είναι κοντά στον Αλλάχ. Κεφάλαιο 3 στίχος 14. Όλα αυτά τα επίγεια λοιπόν είναι ένα θάμπομα των ματιών. Δεν είναι χαράμ, δεν είναι αμαρτία να τα έχεις, εφόσον τα έχεις αποκτήσει με χαλάλ, με νόμιμο τρόπο, και εφόσον δεν τα κάνεις αυτός σκοπός στη ζωή σου και κάνεις χρήση μόνο για την ευχαρίστηση του Αλλάχ. Αυτό είναι κάτι επιτρεπτό. Όταν όμως η ζωή σου περιστρέφεται σαν αυτός σκοπός γύρω από αυτά και η πράξη σου, πράξεις λατρείας, ανάρετες πράξεις, γίνονται μόνο για να τα αποκτήσεις και έχεις ξεχάσει τη μεταθάνατο ζωή, τότε είσαι εγκληματίας. Και ο ύψιστος προειδοποιεί ότι τίποτα δεν έχει το άτομο αυτό που κάνει τέτοια πράγματα να τον περιμένει στην άλλη ζωή παρά μόνο η τιμωρία. Και ο Αλλάχ να μας προστατεύει από την φίτνα, από αυτή τη δοκιμασία αυτού του κόσμου. Γιατί πράγματι είναι μια δοκιμασία αυτός ο κόσμος. Ραμπένα άτινα φι ντούνια χάσανα βαφιλ άχρατη χάσανα βακίνα αδεμπεν νάρ. Κύριέ μας, δώσε μας το καλό σε αυτή την ζωή και το καλό της επόμενης ζωής και προστάτεψέ μας από την τιμωρία της φωτιάς. Σούρατ αλ-Μπακρα, άγια 201. Και τέλος, από το χαδίθ του Ιμάμ αλ-Μπουχάρι, από την συλλογή του Ιμάμ αλ-Μπουχάρι, όπου ο προφήτης σαλλαλλάχου αλήχη βασέλεμ είπε, ο δούλος του χρήματος, ο δούλος του χρήματος και της χαμίσα, είναι ένα, χαμίσα είναι ένα ένδυμα, ένα ρούχο από μετάξι, δηλαδή πολυτέλεια δηλαδή, και ο δούλος του βελούδου θα καταστραφεί. Ευχαριστιέται ο δούλος αυτός του χρήματος όταν τα αποκτά, και αν δεν τα αποκτήσει στεναχωριέται. Ήθε αυτό το άτομο να καταστραφεί, και αν τρυπηθεί ακόμα και από ένα αγκάθι, τότε κανείς να μην βρεθεί να τον βοηθήσει. Και η ρίση συνεχίζεται, ο παράδεισος είναι για αυτόν που κρατά τα ηνία του αλόγου του για να αγωνιστεί υπέρ του Αλλάχ με αχτένιστα μαλλιά, με πόδια σκονισμένα. Αν τον καλέσουν να σταθεί στην πρώτη γραμμή, θα το κάνει με ευχαρίστηση, και αν τον καλέσουν να σταθεί στην τελευταία γραμμή, θα το κάνει επίσης με ευχαρίστηση. Και όταν ζητά κάτι, δεν του το δίνουν, και όταν μεσολαβεί η μεσολάβησή του, δεν γίνεται αποδεκτή. Δηλαδή, και εδώ μπαίνει τελεία στο χαντίθ, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα δύο ατόμων. Έχουμε δύο σκλάβους, δύο δούλους. Ο ένας σκλάβος είναι ο σκλάβος της πολυτέλειας και ο άλλος είναι ο σκλάβος, ο δούλος του Αλλάχ. Ο ένας που είναι ο σκλάβος και ο δούλος των επιθυμιών του, που αναζητά τα επίγεια, και ο άλλος αυτός που ζει σε απλές ή δύσκολες συνθήκες, αλλά αναζητά την ευχαρίστηση του Αλλάχ. Και δεν τον νοιάζει η πολυτέλεια, ούτε είναι σκλάβος αυτής της ζωής και ούτε είναι σκλάβος με τα θέλω του. Είναι σκλάβος στον Κύριό του, τον Δημιουργό του. Και εδώ μπαίνει μια τελεία για αυτό το κεφάλαιο, για το κεφάλαιο 36. Ο Σαλλαλλάχου Βασέλλαμ Βαμπάρικα Αλά Ναμπίινα Μουχάμμαντ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.